Αγώνας ξεχωριστής σημασίας σήμερα στο Βαρινογιάννη Αθλητικό Κέντρο. Ο 94 επανειδρύθηκε μετά από 12 χρόνια. Υποδέχεται σήμερα τον Δωρεά για το κύπελο Έψη. Δύο ομάδες λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης. Ο 94 που αποτελεί τον προθάλαμο της πρώτης ομάδας. Πρώτη σημεία στο παιχνίδι με ένα κόρνερ από τον Μανιαδί. Προβολή του Λαγουδάκη. Αποκρούει ο Κατσελής και σε κόρνερ ο Μανουλαράκης σε δεύτερο χρόνο. Ο Δωρεάς τώρα με μια βαθιά παλιά από τον Μπεζηριάννη. Ο Μπουμπουλάκης στην πλάτη της άμυνας στο πλασέ. Η μπάλα out. Μεγάλη ευκαιρία την ομάδα του Καστελίου να πάρει το προβάδισμα. Είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. 72 λεπτά αγώνα. Λαμπριανίδης από μακρινή απόσταση στο σουτάρι. Ο Κατσελής αποκρούει. Η μπάλα θα βρει και στο οριζόντιο δοκάρι και θα φύγει κόρνερ. Ξανά στο επιθετικό κομμάτι η ομάδα του Όφη προσπαθεί να βρει λύσεις, να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Θα γίνει εκεί το μαρκάρισμα και η υπόδειξη για απέναντι. Ξαναβλέπουμε εδώ τη φάση από τον διαιτητή Φουκάκη. Ο Μανιαδής από τα 11 βήματα θα μπλοκάρει σταθερά. Ο Κατσελής χάνεται λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη 94 να πάρει το προβάδισμα. Ξανά εδώ η απόκρουση. Κόρνερ από δεξιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή δεν απομακρύνεται. Ο Κουκάκης δυνατά θα προσπαθήσει να γυρίσει. Θα σουτάρει με δύναμη out 82. Ο Παπαδάκης τώρα από δεξιά για τους γηπεδούχους. Ο Κουκάκης θα αποκρούσει ξανά. Ο Κατσελής, ο οποίος είναι το πρόσωπο του αγώνα του Δωρεά. Είμαστε στην ημίωρη παράταση μετά το 0-0 στα 90 λεπτά. Από αριστερά ο Κουτεντάκης σέντρα σουτ με τις γροθιές. Ο Κατσελής και τώρα θα απομακρυνθεί μπάλα. Φάουλ στο 109 με τον Εργαζάκη για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα ελάχιστα out. Μεγάλη ευκαιρία. Σε λίγο συμπληρώνουμε τα 120 λεπτά. Ψάχνουν τον κόλλη παίκτες στο 54. Μανιαδής, ωραία προσποίηση με το αριστερό. Το φαλτσαριστό σου την μπάλα στη πλάτη του Κατσελή. Ο Σκουλάς θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0. Η νίκη πρόκριση φαίνεται πως είναι πρώτο πυλόν για την ομάδα του Ζαχαρία Νικοκυρά. Και εδώ ο Σκουλάς είχε περάσει ως αλλαγή στο παιχνίδι. Και όπως όλα δείχνουν θα κρίνει τη νίκη. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, να δώσω συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο Όφη 94. Η νίκη του τη θεωρώ δίκαια. Εμάς συνεχίζεται μια κακοδαιμονία που έχουμε στα τελευταία παιχνίδια, είτε με τραυματισμούς όταν γίνονται οι τελευταίες αλλαγές είτε τίποτα. Τέλος πάντων, η τύχη μας έχει γυρίσει στην πλάτη. Πρέπει να ανασυνταχτούμε. Είναι ευχάριστο το ότι ξεκινήσαμε με νίκη μετά από τόσα χρόνια και οι επανείδες της ομάδος. Ο στόχος είναι τα παιδιά να προσπαθούν να είναι ανταγωνιστικοί σε όλο το πρωτάθλημα, είτε στο κύπελο είτε στο πρωτάθλημα. Ξαναλέω, τώρα υπάρχει χαρά, από αύριο πρέπει να υπάρχει πάλι δουλειά κάτω το κεφάλι, να μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα, ας το πούμε και έτσι, και η συνέχεια ελπίζω να είναι ανάλογη.